Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που μπορεί πράγματι να δει κάποιος τους δύο κόσμους που είναι μπροστά μας. Ο ένας είναι αυτός που υπηρετείται από όλες τις δυνάμεις μέχρι τώρα, που βλέπει το κόστος και το όφελος, που υπηρετεί το κέρδος και αυτόν τον υπέρτατο νόμο αυτού του συστήματος, και ο άλλος είναι ο κόσμος που λέει η ικανοποίηση πάνω απ' όλα των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ασφαλισμένων. Εδώ λοιπόν πρέπει ο καθένας, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να καταλάβουν ποιος υπονομεύει τη ζωή τους. Και δεν είναι άλλος παρά αυτά τα κόμματα που λένε Ευρωπαϊκή Ένωση για αποφάσεις πρέπει να υλοποιηθούν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η λογική του ότι πρέπει να υλοποιηθεί το μοντέλο Πινοσέτ και όλα αυτά βέβαια, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει χρόνια τώρα. Εμείς γι' αυτό, επειδή αυτό το ασφαλιστικό είναι πράγματι η ταφόπλακα αυτού του χαρακτήρα, του κοινωνικού χαρακτήρα που πρόσδωσαν οι αγώνες των εργαζομένων, αγώνες με αίμα, με θυσίες τόσα χρόνια, λέμε ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Δεν παίρνει φτιά σύντομα. Είναι, όπως υπόθηκε εδώ, και χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει η χαρά δεν τον αφήνει να κρυφτεί, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι η βάση αυτού του σχέδιου νόμου. Γι' αυτό και τον είπαμε νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι. 73 άρθρα έχουν τη βάση στο νόμο Κατρούγκαλου. Και είναι και μερικά αυτά που αφορούν τον ΕΦΚΑ, τη μηχανογράφησή του. Μιλάει τώρα ο Υπουργός εδώ ότι διορθώνει αδικίες με τα ποσοστά αναπλήρωσης. Για να δούμε ορισμένα παραδείγματα. Με 4.500 ένσημα, 15 ετία δηλαδή, 500 ευρώ συντάξιμος μισθός. Ξέρετε πόσο είναι η σύνταξη, η λεγόμενη ανταποδοτική? 58 ευρώ. 58 ευρώ. Με 600 ευρώ συντάξιμο μισθό. Ξέρετε πόσο είναι η ανταποδοτική σύνταξη? 70 ευρώ. Με 700 ευρώ. Ακούστε, η ανταποδοτική λέω. Με 700 ευρώ, ξέρετε πόσο είναι η ανταποδοτική? 81 ευρώ. Πάμε στα 6.000, στην 20ετία. Λοιπόν, πόσο είναι η ανταποδοτική ευρώ με 500 ευρώ συντάξιμο μισθό? 59 ευρώ. Στην 20ετία πάλι, με 600 ευρώ συντάξιμο μισθό, 95 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη. Και βέβαια στα 700 ευρώ, 111 ευρώ η ανταποδοτική για τα 20 χρόνια δουλειάς, 6.000 ένσημα. Πάμε και σε 9.000, όπου μέχρι εκεί δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης. 30 ετία δηλαδή, 30 χρόνια με 300 ένσημα το χρόνο. Που λέμε ότι με αυτές τις μορφές απασχόλησης σήμερα, με τις ελαστικές μορφές, μία στη δουλειά, μία στην ενεργεια, θέλει 60 χρόνια ο άλλος για να μπορέσει να τα πιάσει. Με 500 ευρώ συντάξιμο μισθό, η σύνταξη στα 30 χρόνια ανταποδοτική είναι 132 ευρώ μόλις. Με 600 ευρώ είναι 158 ευρώ μόλις. Και με 700 ευρώ 185 ευρώ μόλις. Αν λοιπόν πάρουμε υπόψη μας ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν αντέχει η εργοδοσία να δίνει μισθούς, άρα λοιπόν εδώ η μισθή θα είναι στα τάρταρα. Στα 586 ευρώ τα έκανε ο κύριος Βρούτσης μέσα σε ένα βράδυ. Και 511, εσείς, ήταν η κυβέρνηση τότε, Παπαδήμου. Μαζί είσαστε όλοι. Λοιπόν, τότε λοιπόν 586-511 ευρώ σε ένα βράδυ. Σήμερα λοιπόν οι νέοι και οι νέες δουλεύουν με 250 ευρώ και 300 ευρώ σε διάφορες επιχειρήσεις με δουλειές τετράωρα και του ποδαγιού. Και όλα αυτά καθορίζουν την ανταποδοτική σύνταξη πέρα από την εθνική, η οποία είναι 345 προσωρινά, προσώρας. Αυτό λέει την εγγύηση του κράτους. Τα άλλα τώρα για την ανταποδοτική δεν είναι εγγυημένη, ούτε βέβαια η επικουρική. Έχει να κάνει με το αν έχει το ταμείο χρήμα, αν έχει ροές μέσα το ταμείο. Δεν εγγυάται λοιπόν το κράτος, εάν έχει θα δώσει. Γι' αυτό και τι λέει αυτές οι εισφορές,
αν θέλετε να πάρετε παραπάνω σύνταξη, πρέπει να παιχτούν στο χρηματιστήριο, στα διάφορα προϊόντα. Και γι' αυτό κάνει και την ενοποίηση του ΕΤΑΕΕΠ με τον ΕΦΚΑ. Για να έχει ένα ενιό κουρβανά αυτές τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, που είναι εισφορές των εργαζομένων όλες βέβαια, λοιπόν, για να μπορεί μετά να τις παίξει στο χρηματιστήριο, να τις επενδύσει, όπως έλεγε ο κύριος Μηταράκης, η επένδυση των εισφορών. Και ο εργαζόμενος τι θα κάνει, θα είναι σε χαμηλού ρίσκου, σε μεσαίου ρίσκου και σε υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Θα προσπαθεί δηλαδή να δει πού το συμφέρει περισσότερο. Θα κυνηγάει τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που πρέπει να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ενδιαφέρει τους πάντες. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο τι κάνει, ενοποιεί όλες τις ανατροπές που έγιναν από το 2010 και πιο πριν βέβαια, και πάει ακόμη παραπέρα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πάει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Αποσύρεται το κράτος και η εργοδοσία. Ήδη, φέτος ακόμη, 220 εκατομμύρια είναι μειωμένη η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στο ασφαλιστικό σύστημα. Η μείωση επί του ΑΕΠ είναι συνέχεια μειούμενη και υπάρχει δέσμευση να υπάρχει μια τεράστια μείωση μέχρι και απόσυρση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να αποσυρθεί πλήρως το κράτος και από την Εθνική Σύνταξη, άρα λοιπόν και από τη χρηματοδότηση. Όπως είναι και η εργοδοσία. Μειώνει τις εισφορές. Μειώνει το μισθό δηλαδή των εργαζομένων. Και αυτή θέλει να παραγγεί πλήρως. Να πάει συνολικά η ευθύνη μόνο στον ασφαλισμένο. Μόνο στον εργαζόμενο. Και τι παροχές θα έχει, υποτυπώδεις. Για να δούμε πώς αυτές οι ασφαλιστικές παροχές εξελίχθηκαν σε αυτή την περίοδο όλων αυτών των αντιασφαλιστικών νόμων. Η συμμετοχή στα φάρμακα. Από 0% πήγε στο 25%. Για δέστε εδώ το θέμα των εμβολίων, το θέμα της γέννησης των παιδιών. Πόσα δαπανούν τα νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδί. Και δεν υπάρχει καμία συμμετοχή εδώ του ασφαλιστικού και του κρατικού προϋπολογισμού. Όλες οι ασφαλιστικές παροχές, οι αμαντικά λουτρά και τους αξιούχους, καταργήθηκαν. Μήπως εδώ όλα τα υπόλοιπα που είχαν μέχρι τώρα καταργήθηκαν. Αντί να πάμε μπροστά, λοιπόν, πάμε πίσω. Είναι πρόοδος λοιπόν αυτό το ασφαλιστικό σύστημα, αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα εδώ η κυβέρνηση? Είναι δυστυχώς ο ενταφιασμός, είναι ο πιστοδρόμηση. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Η ανταποδοτικότητα που, αν θέλετε, κλείνεται σε όλες τις πτώσεις από την κυβέρνηση αυτή, από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, από την προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ, είναι μια αντιδραστική έννοια, ξένη με τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Όσο μας αφορά, σαν ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε να πρωτοστατούμε με τα μέλη μας, με τα στελέχη μας, με τους ανυπότακτους εργαζόμενους και συνταξιούχους, να διαμορφωθούν αυτές οι προϋποθέσεις ώστε να ανατραπεί και η πολιτική σας, αλλά και εσείς οι ίδιοι, γιατί είσαστε επικίνδυνοι και εχθροί για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.